Γεια σας, σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς ανανεώνω το μακιγιάζ μου κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως πώς το μεταμορφώνω από πρωινό σε βραδινό. Είναι να απορροφήσω τη λιπαρότητα που έχει εκρίνει η επιδερμίδα μου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για το λόγο αυτό, θαυματουργά είναι τα blotting papers. Εναλλακτικά, όταν δεν έχω blotting papers μαζί μου, εκείνες τις σπάνιες φορές δηλαδή, χρησιμοποιώ ένα face mist. Ψεκάζω το πρόσωπό μου από απόσταση και από πάνω ταμπονάρω με ένα χαρτομάντιλο. Επόμενο step. Με το ίδιο face mist ψεκάζω το σφουγγαράκι της Rihanna, το οποίο αγαπώ. Τοποθετώ concealer τοπικά στα σημεία που έχει εμφανιστεί η κούραση όλης της ημέρας και αυτά είναι η περιοχή κάτω από τα μάτια και τα πλαϊνά των χιλιών, γνωστά και ως παριές, και τα μπονάρω με concealer και το σφουγγαράκι. Για το πρωινό μου μακιγιάζ δεν χρησιμοποιώ μολύβια ή γραμμικά σχέδια. Προτιμώ κυρίως τις καφέ σκιές, οι οποίες είναι πολύ σβησμένες μέσα στα μάτια. Για να μεταμορφώσω το πρωινό μου μακιγιάζ σε βραδινό, ένα από τα πράγματα που κάνω είναι να χρησιμοποιήσω μαύρο μολύβι. Έχω τεράστια αδυναμία στα κραγιόν και θα το διαπιστώσει κανείς ανοίγοντας το νεσεσέρ μου. Θα δεις ότι έχω μέσα άπειρα. Το πρωί επιλέγω nude χρώματα, ενώ το βράδυ μου αρέσει να φοράω κόκκινα ή ό,τι πιο έντονο. Αυτή την περίοδο αγαπώ τα ενυδατικά κραγιόν, γιατί δημιουργούν στα χείλη ένα πλάμπο αποτέλεσμα. Τι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και στα μάγουλά σου ως ρούζ. Απλώς σχηματίζεις δύο τελείες και μετά απλώνεις με τα δάχτυλά σου με ανωδικές κινήσεις. Και τελευταίο step, αφού έχω αλλάξει 2-3 αποχρώσεις κραγιών, γιατί με τόσα χρώματα ποτέ δεν είσαι σίγουρη, είναι να ψεκάσω το πρόσωπό μου με face mist. Και για να κλειδώσω το μακιγιάζ και για να κερδίσω έξτρα λάμψη. Αυτά ήταν μερικά από τα αγαπημένα μου tips μακιγιάζ για Makeup on the Go from AM PM.